Πάμε να ξεκινήσουμε βεβαίως με τον κύριο Νίκη Τακακλαμάνη, πρώην υπουργό βεβαίως, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας. Γεια σας, Υπουργέ, τι κάνετε? Γεια σας, καλό μεσημέρι. Σας έχω επιθυμήσει και τους εμείς δύο. Εμείς να δείτε. Και εμείς σας επιθυμήσαμε. Η κυρία Καντώνα την είδε, η αλήθεια είναι, λίγο πριν τις γιορτές. Εσάς, κύριε Φουσκίδη. Έχουμε καιρό να βρεθούμε, αλλά δεν πειράζει, πάντα αναπολούμε τις ωραίες στιγμές, τις ραδιοφωνικές, τις τηλεοπτικές, στην εφημερίδα. Και όχι μόνο. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το θέμα το βασικό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εσωκομματική σας επικαιρότητα, και εσείς έχετε τοποθετηθεί δημοσίως, είναι το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και της εκλογοθεσίας με βάση το νομοσχέδιο που δεν έχουμε δει ακόμα. Θα έρθει σε Υπουργικό Συμβούλιο και κατόπιν σε διαβούλευση και μετά στη Βουλή. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είστε ιδιαίτερα έμπειρος και με βάση τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός προηγούμενες ημέρες, αν κάποιο κυβερνητικό στέλεχος είτε απέχει είτε καταψηφίσει, θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να παραιτηθεί? Εσείς θα κάνατε, θα μπορούσατε σαν κάλλιστα να είσαι στην κυβέρνηση σήμερα, τι θα κάνατε? Κύριε Φουσκίδη, ακούστε, θα σας πω εν συντομία την ανάμειξή μου εμένα σε αυτή την ιστορία. Αρχές Οκτωβρίου, με αίτημα δικό του, συναντήθηκα με το σύμβουλο του Πρωθυπουργού, τον κύριο Πατέλη. Λέω το όνομά του και τον έχω ρωτήσει αν μπορώ να δημοσιοποιήσω τη συνάντηση και μου έχει πει ναι. Εις γνώση του Πρωθυπουργού η συνάντηση, όπου με ενημέρωσε για το τι εσκέπτονται να κάνουν. Τον άκουσα σε ό,τι αφορά την ουσία του. Επισήμανα δύο πράγματα, τα οποία είναι αυτά τα οποία παρουσίασε όσα συμβίβαστα και ο Πρωθυπουργός, την παρένθετη μητέρα ή στην ουσία την παρένθετη κυοφορία, αυτό είναι η σωστή έκφραση, αλλά τέλος πάντων για να μας καταλαβαίνουν. Το ένα ήταν αυτό και το δεύτερο το γονέας 1 και γονέας 2 στην ταυτότητα. Και του είπα ότι αυτά κατά την άποψή μου, γιατί είχα μιλήσει με αρκετούς συναδέλφους μες στη Νέα Δημοκρατία, κατηδίαν εννοώ, δεν μπορούν με τίποτα να περάσουν. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Πρωθυπουργός, και θα το δούμε υποθέτω και στο χαρτί διατυπωμένο, αυτά τα δύο συνεφώνησε, όχι επειδή το πρότεινα εγώ, προφανώς και άλλοι το είχαν προτείνει, ξεκαθαρίζω τη δική μου θέση ότι εγώ θα υπερψηφίσω το σχετικό νομοσχέδιο. Κλείνει αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο, του είπα σχετικά με τη διαδικασία. Και του είπα με τη σειρά, όπως σας τα λέω, ότι η άποψή μου είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να έρθει μετά τις ευρωεκλογές. Εάν όμως, προσέξτε, η συνάντηση αυτή είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά, 7 Οκτωβρίου. Εάν όμως ο Πρωθυπουργός επιθυμεί να το φέρει πριν τις ευρωεκλογές, του είπα κάντε τόσο το δυνατόν γρηγορότερο, δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο να έχει ψηφιστεί. Και οι λόγοι, κύριε Φουσκίδη, τους καταλαβαίνετε, σας τους λέω και εγώ, διότι εγώ έχω την άποψη που έχω, νομίζω και η πλειοψηφία των συναδέλφων μου μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά εμένα με ενδιαφέρει και η παράταξή μου όταν επίκειται εκλογές. Και του είπα θέλω ή πολύ γρήγορα, ώστε να έχουμε τον χρόνο να εξηγήσουμε και να πείσουμε την λαϊκή μας βάση στο κομμάτι που αυτή αντιδρά, γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, υπάρχει αντίδραση στη λαϊκή βάση. Άρα, κύριε Κακλαμάνη, σκεφτήκατε ότι μπορεί από κάποια μερίδα του κόσμου να υπάρξει τιμωρητική ψήφος? Εντάξει, τιμωρητική δεν θα έλεγα αυτή. Σε εισαγωγικά τη λέξη, το λέω. Ναι, το λέω εντάξει, θα τη βάλουμε εντός εισαγωγικών, ναι, όπως είπατε. Έτσι. Ναι. Με αυτήν την έννοια το είπα. Από εκεί και πέρα, εγώ έχω συγκεκριμένες απόψεις. Η πρώτη άποψη μου ήταν, γι' αυτό και δεν πήγα στα λεγόμενα φροντιστήρια, ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα πρέπει να συγκληθεί και εξακολουθώ να έχω αυτή την άποψη και νομίζω όταν παρουσιαστεί το νομοσχέδιο πιστεύω ότι θα γίνει, να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα ένα Σάββατο ή μια Κυριακή από το πρωί μέχρι το βράδυ, παρουσία του Πρωθυπουργού, να πούμε η υπέρ τα υπέρ, η κατά τα κατά. Αυτό πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει και να καμφθούν και κάποιοι που μπορεί να έχουν ακόμα επιφυλάξει και να τρέχουν στον απόσχουν? Και αυτό που λέτε, το πιστεύω απόλυτα, ότι κάποιοι που είναι ας πούμε στην κρίζα ζώνη, και αυτό που λέτε, αλλά εγώ ως παλιός κοινοβουλευτικός το γνωρίζετε ότι μου αρέσουν πάντα οι θεσμικές λειτουργίες του κόμματός μου. Πάντως εδώ, κύριε Κακλαμάνη, επειδή είστε πολύ πιο έμπειρος από εμάς και συνομιλείτε και με τους συναδέλφους σας κάθε μέρα, φαντάζομαι θα γίνει σίγουρα η κοινοβουλευτική ομάδα όπως είπατε και εσείς. Μακάρι να πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου. Παρ' όλα αυτά, οι ενημερωτικές αυτές συναντήσεις, τα φροντιστήρια, όπως θα λέγαμε εμείς οι δημοσιογράφοι, δεν είχαν
μια, πώς να το πω έτσι, έναν λόγο συγκεκριμένο που θα έπρεπε να γίνουν, δεδομένου του γεγονότος ότι μπορεί για τους βουλευτές του Λεκανοπεδίου να είναι διαφορετικό, αλλά ένας βουλευτής Τρικάλων, ένας βουλευτής Καρθίτσας, ένας βουλευτής Καβάλας δεν θα πρέπει με μια διαφορετική λογική να πάει να υπερασπιστεί το νομοσχέδιο αυτό στους ψηφοφόρους του ενόψει ευρωεκλογών. Νομίζω όμως ότι οι δύο αυτές συναντήσεις συνέβαλαν σε αυτό το οποίο λέτε. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα από συζητήσεις που έκανε με συναδέλφους που πήγαν και στη μεγάλη τους πλειοψηφία επήγαν. Αλλά τώρα μην καθόμαστε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Και το δεύτερο, για να απαντήσω τώρα ευθέως στην ερώτησή σας. Αυτό είναι το βασικό. Μπράβο. Το περιμένουμε. Το έχω πει, κύριε Φουσκίδη, από την αρχή, πριν καν βγει ο φίλος μου ο Μάκης Οδωρίδης και πει την άποψή του. Θεωρώ ως αυτονόητο ότι ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο, από τη στιγμή που εγκρίνεται ένα νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο, ή μάλιστα με σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού, σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ ξέρω ότι αν ένας υπουργός διαφωνεί, δεν παραιτείται ο Πρωθυπουργός με τον οποίο διαφωνεί ο Υπουργός, παραιτεί το Υπουργός ο οποίος έχει διοριστεί από τον Πρωθυπουργό. Αυτή είναι ξεκάθαρη η άποψή μου και μπορώ να σας κάνω και μία εκτίμηση ότι αυτό πιστεύει και η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Κακλαμάνη, ο κύριος Βορύδης έχει πει ότι εγώ, παιδιά, για να φύγω δεν θα συμβαίνει για Βελόνη και ότι είναι στη διακριτική ευκαιρία του Πρωθυπουργού. Προς, προς τιμήν του, είπε αυτό που σας λέω εγώ από μόνος του. Ναι, επομένως, αυτό που λέω δεν αφορά στον κύριο Βορύδη, γιατί το έχει πει ο άνθρωπος από μόνος του. Άρα έχει να κάνει με το τι χειρισμοί θα γίνουν, λέτε, από το Μεγάρο Μαξίμου. Και να σας πω και ένα τρίτο. Εγώ είμαι βουλευτής από το 1990, με ένα διάλειμμα 5 ετών που ήμουνα δήμαρχος στην Αθήνα. Ουδέποτε επέλεξα την αποχή για να εκδηλώσω την άποψή μου σε ένα νομοσχέδιο. Όταν συμφωνούσα πήγαινα και ψήφιζα και όταν διαφωνούσα πήγαινα και ψήφιζα το ανάποδο. Σας υπενθυμίζω και στους δύο, αν και είστε νέοι και οι δύο, αλλά είμαι σίγουρος ότι το δεν θυμίστε, ότι με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Αντώνη του Σαμαρά, εγώ αρνήθηκα να ψηφίσω την εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑ και τον ΕΦΙΑ. Και διεγράφει την ίδια στιγμή μέσα στην Ολομέλεια. Ναι, το θυμόμαστε αυτό. Να πούμε, δεν θεωρώ ότι είναι υπεύθυνη στάση η αποχή. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να το είπε προκειμένου ενδεχομένως να διευκολύνει κάποιους συναδέλφους, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι κοινοβουλευτική πρακτική. Σημαντικό αυτό που λέτε και πάμε και σε ένα άλλο ερώτημα, επειδή εσείς ξέρετε και πάρα πολύ καλά το χώρο γενικότερα. Ακούτε τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει με αφορμή τα ομόφυλα ζευγάρια, με αφορμή λίγο νωρίτερα τη ρύθμιση για το μεταναστευτικό. Εάν θεωρείτε ότι υπάρχει χώρος για τη δημιουργία ζυμώσεων, διεργασιών και εν τέλει ενός φορέα σοβαρού, που θα διαφέρει από τους ήδη υπάρχοντες, αν μπορεί να ταυτιστεί κάποιος με αυτό που συζητάμε τώρα, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κακλαμάνη. Κύριε Φουσκίδη, και από τα σπλάχνα μάλιστα της παράταξης. Ναι, ακούστε, αυτό για να γίνει προϋποθέτει ορισμένα πράγματα. Πρώτον, να βρεθεί ο ηγέτης, ο οποίος, γιατί εσείς μου μιλάτε για τη δημιουργία μιας σύγχρονης δεξιάς, και εν ώψη των ευρωεκλογών και εν ώψη μετά από 3 χρόνια, 3,5. Εν ώψη της πλήρους ανυπαρξίας αντιπολίτευσης, σοβαρής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει τον ηγέτη, προϋποθέτει, γιατί να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, στήριξη από ένα μέρος των ΜΜΕ, και τρίτον προϋποθέτει και μια οικονομική, να μην πω ευρωστία, μια οικονομική βοήθεια. Διαφορετικά το εγχείρημα αυτό δεν έχει πιθανότητες να πετύχει. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία καλύπτει και τον χώρο της παραδοσιακής λαϊκής δεξιάς. Εγώ που σας μιλάω το γνωρίζετε και οι δύο. Δεν την έκρυψα τη συνωμοταξία στην παραδοσιακή λαϊκή δεξιά. Ναι. Δεν το έκρυψα ποτέ. Να πούμε. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι τώρα να συζητάμε για τέτοια πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να καλύψει άνετα αυτό το χώρο. Απλά προσέξτε τι θα σας πω. Θέλει εν ώψη ευρωεκλογών προσοχή. Δηλαδή, τι εννοώ. Μέχρι τώρα, κύριε Φουσκίδη, σας διαβάζω και σας ακούω. Η κυρία Καντώνα, το Σαββατοκύριακο ασχολούνται κυρίως με την επικαιρότητα. Μέχρι στιγμής τα όποια ονόματα, ενδεχόμενα ονόματα υποψηφίων για το ευρωψηφοδέλτιο, όλα προέρχονται
από ό,τι γράφετε εσείς στις εφημερίδες, από το ποτάμι και το Πασόκ. Εάν φτιαχτεί ένα τέτοιο ευρωψηφοδέλτιο, ναι ή χωρίς το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, θα έχουμε απώλειες. Ποιους εννοείται, κύριε Υπουργέ? Εγώ χτυπάω. Εντάξει, έχω ακούσει για τον Πύρο Δήμα, για την κυρία Χριστοφιλοπούλου, για τον συνάδελφό σας και δικό μου φίλο, τον Δημήτρη τον Τζιόδρα. Δεν έχω ακούσει για κανένα παραδοσιακό δεξιό. Ναι, η αλήθεια είναι βέβαια ότι μια και λέμε τώρα και κάνουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, ακόμα... αυτό θέλει προσοχή. Ναι. Εγώ το επισημαίνω. Ακόμα παρότι και για τα ομόφυλα ζευγάρια, δεξιός, κύριε Υπουργέ, σας λένε. Είμαι υπέρ του ανοίγματος στο κέντρο. Ακόμα και για τα ομόφυλα ζευγάρια, σας λένε ότι είστε φιλελεύθεροι με τις πλάτες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Καλά, εντάξει τώρα, αυτά αφήστε τα να πούμε. Πάντως, κύριε Κακλαμάνη. Να υπενθυμίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχε περάσει το σύμφωνο συμβίωσης αν δεν ψήφιζε η τότε αντιπολίτευση, μεταξύ σωστά. των οποίων και 19 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε το 1 τρίτο όμως δεν ήταν. Εντάξει, σύμφωνο. Λοιπόν, πάντως, εγώ σε αυτό που λέτε τώρα, το τελευταίο που θα με απασχολούσε, εάν σκεπτόμουν με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι εσείς και το κάνετε πάρα πολύ καλά, είναι η σύσταση του Ευρωψηφοδελτίου. Εδώ το σύνολο σχεδόν των κορυφαίων κυβερνητικών πόστων έχουν πληρωθεί από πρόσωπα τα οποία δεν προέρχονται από την παραδοσιακή Εντάξει, Νέα Δημοκρατία. Έχω μιλήσει για αυτά, κύριε Φουσκίδη. Και είναι και επιτυχημένη, νομίζω, και το αναγνωρίζετε. Έχω εσείς. Μιλήσει για αυτή την ιστορία. Έχω γίνει δυσάρεστος εις το μαξί μου. Έχω γίνει ευάρεστος εις τη λαϊκή βάση του κομματός μου. Δηλαδή, να σας πω κάτι τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, ο κύριος Πιερακάκης, για παράδειγμα, που είναι και στην εκλογική σας περιφέρεια, δεν θεωρείται ένας επιτυχημένος υπουργός. Ο κύριος Κέρτσος δεν θεωρείται ένας δεξιός. Όχι, από εγώ δεν θα πω σε ονοματοδοσία και σας επαναλαμβάνω ότι είμαι υπέρ του ανοίγματος. Εξάλλου το άνοιγμα δεν γίνεται τώρα. Στην ουσία πρώτος το άνοιγμα το είχε κάνει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και μετέπειτα το δεύτερο μεγάλο άνοιγμα, σας υπενθυμίζω, αυτό ήταν και η επίσημη πλατφόρμα με το μεσαίο χώρο. Το είχε κάνει ο Κώστας Καναμαλής. Αλλά δεν είμαι αντίθετος. Ναι. Απλά πρέπει η ισορροπία να κρατιέται. Σωστά. Καλός και ο πολυδιάστατος εξυγχρονισμός, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρώτο Υπουργικό, αν δεν κάνω λάθος, το είχε και πει αυτό. Και να σας πω, κύριε Φουσκίδη, κάτι, γιατί εσείς ασχολείστε και λίγο περισσότερο από την αγαπημένη μας κυρία Καντώνα με τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Μα μόνο με αυτό ασχολείται, κύριε Πρόεδρε. πείτε αυτό, το. Ναι. Το μήνυμα των περιφερειακών εκλογών, κύριε Φουσκίδη, ήταν ξεκάθαρο. Ήταν ξεκάθαρο στο δεύτερο γύρο. Εξελέγησαν τέσσερις αντάρτες. Γιατί εξελέγησαν τέσσερις αντάρτες? Γιατί οι παραδοσιακοί της Νέας Δημοκρατίας είχαν διέξοδο. Αυτοί οι τέσσερις λεγόμενοι αντάρτες ήταν πιο Νέα Δημοκρατία από τους επίσημους υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, αλλά, αυτό κάποιο, να το θυμόμαστε. Αλλά κάποιος, επειδή έχουμε κάνει ατέρμονες συζητήσεις, κύριε Κακλαμάνη, και εκτός μέσων ενημέρωσης, κάποιος θα μπορούσε να σας πει ότι στις εθνικές εκλογές, για παράδειγμα, πρότευσαν στις εκλογές, σας είπα τον κύριο Πιερακάκη, πήγαν πάρα πολύ καλά, ωστόσο και άλλα στελέχη που δεν προέρχονται από την παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία και στις εθνικές εκλογές ήρθαν οι πρώτοι, οι δεύτεροι σε πολύ μεγάλες περιφέρειες. Δείτε, εντάξει, αναφέρεστε σε δύο περιπτώσεις. Δείτε την κοινοβουλευτική ομάδα του 2019, δείτε και την κοινοβουλευτική ομάδα του 2023 και θα δείτε ότι από την περιβόητη διεύρυνση το πολύ 9 άτομα έχουν εκλεγεί καινούρια. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι ήμασταν όσοι ήμασταν εκλεγμένοι και παλιά. Ναι. Αυτό λοιπόν νομίζω τα λέει όλα. Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε ποια είναι η πολιτική μήτρα της παράταξής μας. Νομίζω τα είπατε τέλεια. Εσύ να τα λάβεις υπόψη σου αυτά που είπε ο κ. Κακλαμάνης στα επόμενα λεπτά. Εγώ χτυπώ το καμπανάκι από τώρα και κλείνοντας θέλω να σας πω κάτι άλλο. Ότι εφόσον μέχρι τις ευρωεκλογές έχουμε δρομολογήσει λύσεις σε τρία κέρια προβλήματα που απασχολούν στη συντριπτική πλειοψηφία τον ελληνικό λαό και με τη σειρά είναι η ακρίβεια, η δημόσια ασφάλεια και η δημόσια υγεία, τότε θυμηθείτε την ημέρα που σας το λέω, η όποια επίπτωση από την υπερψήφιση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών θα είναι ελάχιστη. Μάλιστα. Συμφωνούμε απολύτως αυτό. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα Υπουργέ, πολύ. Υπουργέ, πολύ ζωηρή συζήτηση και πάλι μαζί σας. Καλή εβδομάδα. Να, όλα τα καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε.